Παροχές από το πρωτογενές πλεόνασμα. Εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας Κοινής αποδοχή το 15 και βουλευτικές εκλογές κανονικά το 16. Σε αυτή την πρόταση, σύμφωνα με το Βήμα της Κυριακής, συμπυκνώνεται ο προγραμματισμός ή το τριπλό ρίσκο του Πρωθυπουργού μετά τα αποκαλυπτήρια της Χρυσής Αυγής. Ο κ. Σαμαράς εκτιμά ότι το πρωτογενές πλεόνασμα του 13 θα υπερβεί τα 500 εκατομμύρια ευρώ και από αυτό θα μπορούσε να διατεθεί ποσό έως 350 εκατομμύρια ευρώ σε ομάδες του πληθυσμού που έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες απώλειες τα τελευταία χρόνια. Το πώς θα διατεθεί αυτό το ποσό παραμένει άγνωστο, όπως και αν θα υπάρξει συνένεση από την Τρόικα για μια τέτοια κίνηση. Σε κάθε περίπτωση, ο επόμενος σταθμός του κυρίου Σαμαρά είναι το 2015, όταν η Βουλή θα κληθεί να εκλέξει το διάδοχο του Κάρολου Παπούλια στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Σε ιδιαίτερες συζητήσεις που επικαλείται, το δημοσίευμα ο Πρωθυπουργός αναφέρει ότι θα μπορούσε να είναι και πρόσωπο από το χώρο της αριστεράς. Μπορεί να βρεθεί πρόσωπο κοινής αποδοχής. Ας τον προτείνει η αριστερά, λέει χαρακτηριστικά. Στόχος πλέον θα είναι οι εκλογές να γίνουν κανονικά στη λήξη τετραετίας, το καλοκαίρι του 2016. Ο ελληνικός λαός θα έχει επιλέξει με βάση συγκεκριμένα αποτελέσματα και ας επιλέξει όποιον θέλει. Η αλήθεια ωστόσο είναι ότι ο δρόμος που έχει επιλέξει είναι εξαιρετικά τραχής. Τα ατυχήματα παραμονεύουν και ο χρόνος που διεκδικεί είναι πυκνός πολιτικά και πολύ μακρύς.